Όταν μιλάμε για αρθρίτιδα, αναφερόμαστε στην διάβρωση του αρθρικού χόνδρου. Ο αρθρικός χόνδρος είναι η ηλαία επιφάνεια η οποία καλύπτει τα οστά και τα κάνει να γλιστρούν μεταξύ τους χωρίς τριβή. Όταν ένας ασθενής πάσχει από αρθρίτιδα, το κύριο σύμπτωμά του είναι ο πόνος, ο οποίος παρουσιάζεται όταν πάει να ξεκινήσει να κάνει μια δραστηριότητα. Ένας πόνος ο οποίος τον περιορίζει από την καθημερινότητά του και όταν πια η αρθρίτιδα έχει προχωρήσει, ένας πόνος ο οποίος εμφανίζεται κατά την ηρεμία, δεν τον αφήνει δηλαδή να κοιμηθεί. Η θεραπεία της αρθρίτιδας είναι και συντηρητική στα αρχικά της στάδια και φυσικά όταν είναι αρκετά προχωρημένη, χειρουργική. Όσον αφορά την συντηρητική θεραπεία, θα χορηγήσουμε αντιφλεγμονώδη φάρμακα, θα προτρέψουμε τον ασθενή να κάνει φυσικοθεραπείες και μπορεί να γίνουν και κάποιες ενέσεις στις αρθρώσεις που πάσχουν, είτε με κορτιζονούχα σκευάσματα, είτε με αυξητικούς παράγοντες. Στην σύγχρονη χειρουργική θεραπεία της αρθρίτιδας εντάσσεται και η ρομποτική αρθροπλαστική. Η ρομποτική αρθροπλαστική, όπως λέει και η ίδια λέξη, γίνεται με τη χρήση του ρομπότ. Το ρομπότ δεν χειρουργεί το ίδιο, αλλά καθοδηγείται από τον γιατρό και βοηθά το γιατρό να πραγματοποιήσει την επέμβαση. Με την ρομποτική χειρουργική υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα της μεθόδου. Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο ελαχιστοποιείται. Υπάρχει μείωση κατά περίπου 30% των χειρουργικών τομών, μείωση του αριθμού επιπλοκών και ο χρόνος αποκατάστασης επιταχύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό.